Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ιστορικά δρομάκια εδώ στο λιμένα της Θάσου, στην οδό Πολυγνώ του Βαγή. Δίπλα μας βρίσκεται η κυρία Φωτεινή, η οποία είναι ιδιοκτήτρια σε μία από τις πιο όμορφες έτσι και παραδοσιακές, θα λέγαμε, ταβερνούλες εδώ στο Στενάκι. Χαίρετε, τι κάνετε? Μια χαρά, ωραία εσείς? Πάρα πολύ ωραία εδώ στο Στενάκι σας, ναι, πάρα όμως. Πολύ όμορφα τα μαγαζιά. Και μας μύρισε κάτι πολύ νόστιμο και είπαμε να περάσουμε. Καλά, να δούμε τι έχετε να μας κεράζετε. Ωραία, έχουμε πάρα πολύ ωραία πιάτα και σπεσιαλιτέ πιάτα του μαγαζιού και ίσως όλα τα πράγματα, όλη την ποικιλία στο γκριλ, κρεάτων, θαλασσινών, τα πάντα. Αμβροσία, λοιπόν, πόσα χρόνια είστε εδρεωμένοι εδώ στο λιμένα? Είμαστε από το 2010 και έτσι λειτουργούμε και χειμώνα και καλοκαίρι και σας περιμένουμε. Είστε ανοιχτά λοιπόν τώρα από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ να υποδεχτείτε και να εξυπηρετήσετε όλους τους τουρίστες. Βεβαίως. Έλληνες και ξένους. Ακριβώς. Βέβαια, βλέπουμε εδώ πέρα έχετε και μια ειδική ταμπέλα η οποία δηλώνει ότι ναι, μιλάμε και ρώσικα, οπότε σωστά. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε και τους Ρώσους. Σίγουρα. Ρώσικα πιάτα έχουμε? Όχι. Αλλά νομίζω καλύπτουμε όλα τα γούστα. Ναι, τα ελληνικά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το καλύτερο πιάτο σας. Αυτό το οποίο ίσως αρέσει περισσότερο ή αυτό που θα μας προτείνατε εσείς με βάση τα δικά σας γούστα. Παραδοσιακά φαγητά είναι τα καλύτερα εδώ του Στενού και γενικώ τη Θάσου. Είναι τα πιάτα κλέφτικο, στιφάδο, τι άλλο να πω. Μουσακάς, τα παραδοσιακά φαγητά που υπάρχουν. Τώρα, το καλύτερο το μαγαζιού νομίζω είναι τα σπεσιαλιτέ μας. Είναι με σάλτσες μεξικάνα, είναι καυτερές σάλτσες, σνίτσελ, πέπερ στέικ, σκαλοπίνια. Έχουμε και στον πίνακα εδώ γραμμένο Βεζούβιος. Είναι πάρα πολύ ωραία πιάτα, οποία και γοητεύουν τον κόσμο. Τους αρέσουν, ας πούμε, και τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα και σε εσάς. Εμείς γοητευτήκαμε κυρίως με το χαρακτήρα του μαγαζιού σας. Τώρα ήρθε η ώρα να γοητευτούμε και με τα πιάτα σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα ντάκο, γιατί ως original νησί η Θάσος δεν γινόταν να μην έχει ντάκο, να μην έχει αυτό το κρυθάρι, την ντομάτα και την ελληνική φέτα που κάνουν τους τουρίστες να τρελαίνονται. Και μετά ένα από τις σπεσιαλιτές σας. Πολύ ωραία. Ωραία, ας ξεκινήσουμε.